Επανέρχομαι τώρα στο θέμα του κορονοϊού, γιατί όπως ξέρετε όταν προβλέπουμε πράγματα δεν είναι μόνο στα θετικά, όταν προβλέπουμε και πράγματα που είναι αρνητικά και αυτά γίνονται δυστυχώς. Άρα μπορώ να σας πω το πρώτο πράγμα είναι ότι η Βραζιλία ανεβαίνει πάρα πολύ, όπως το είχαμε συζητήσει. Νομίζω τώρα θα σας στείλουν σιγά σιγά υλικό, όπως κάνουμε συνήθως. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να κάνετε τις συγκρίσεις. Τέλος πάντων, θα σας το πούν. Άρα, για τη Βραζιλία, για να είμαστε ξεκάθαροι, για να καταλάβετε, εχθές, δηλαδή σήμερα, έκανε το ρεκόρ, αρνητικό ρεκόρ, με την έννοια ότι έχει 881 νεκρούς σε μία μέρα. Δεν είχε ποτέ φτάσει αυτό το επίπεδο. Και έτσι όπως ανεβαίνουν και τα κρούσματα, γιατί τα κρούσματα είναι πάνω από 9.000. Όσοι ξέρουν λίγο τη Βραζιλία, μπορεί μερικοί να την έμαθαν μόνο με τους Ολυμπιακούς αγώνες, έχει μεγάλη πυκνότητα σε μερικές περιοχές, σε τις μεγάλες πόλεις, πόλεις που θα μπορούσε να χωρέσει η Ελλάδα, για να τα θυμάστε λίγο τα δεδομένα. Κατά συνέπεια, δεν είναι τόσο εύκολο να διαχειριστείς όλα αυτά που τώρα βλέπουμε. Άρα, για τη Βραζιλία μπήκε μέσα στην κατάταξη για τις χειρότερες χώρες. Τώρα είναι πια έκτη και πάει πολύ, πολύ δυναμικά, άρα είναι κάτι που θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Ξέρω ότι η Βραζιλία σας φέρεται μακριά, αλλά θυμάστε ότι εμείς κοιτάζουμε όλη την ανθρωπότητα. Κατά συνέπεια πρέπει να το δούμε και αυτό. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι το θέμα της Ρωσίας. Η Ρωσία συνεχίζει να είναι σε επίπεδο, ας πούμε, γύρω στις 10.000 κρούσματα την ημέρα. Συνεχίζει βέβαια, όπως ξέρετε, να είναι κάτω από τα 100 όταν μιλάμε για τους νεκρούς. Άρα έχουμε εξηγήσει και αυτό το φαινόμενο. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά θα μάθουν κι άλλους αριθμούς. Τώρα κάτι που με ενόχλησε πάρα πολύ, γιατί δεν το περίμενα σε τέτοιο βαθμό. Θυμάσαι τι έχουμε πει για την άρση των μέτρων κτλ. Είναι μια δυσκολία. Και θέλω απλώς να δείτε από μόνοι σας σε ποια κατάσταση είναι η Ιταλία και τι ρεκόρ έβγαλε σήμερα. Εγώ μέχρι να έχω νούμερα που το διασταυρώνουν, πραγματικά είναι τόσο θεαματικό, γιατί είχαμε πάνω από 2.000 νεκρούς. Είναι το απόλυτο ρεκόρ της Ιταλίας. Το μέγιστο που είχε φτάσει ήταν κάτω από 1.000 νεκρούς. Αυτό τον αριθμό, εντάξει, είναι πραγματικά τεράστιο. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το εξηγήσω. Έχουμε δει το ανάλογο και με την Αγγλία σε κάποια φάση. Πάνω τώρα βλέπετε ότι έχουμε και τέτοια δεδομένα που άμα κοιτάξετε τα δεδομένα της ημέρας, είναι πολύ δύσκολο να έχετε οποιαδήποτε πρόβλεψη τέτοιου τύπου ξαφνικά. Άρα, ακόμα και αν κοιτάξετε όχι μόνο το daily, αλλά και το cumulative, θα δείτε ότι κάνει ένα peak ακόμα και εδώ, ενώ θυμάστε ότι εδώ βάζουμε μόνο τα νούμερα που συσσωρεύονται, άρα θέλει να πει ότι η διαφορά είναι θεαματική. Το ξαναλέω τώρα σε όλους, ξέρω ότι είναι πολλοί από εσάς που έχουν μικρούς ανθρώπους, παιδιά, δεν ξέρω πώς να σας το πω χωρίς να πω μια βρισιά. Πάντως, μην κάνετε τη βλακεία να τα στείλετε στο σχολείο και κοιτάξτε όλα αυτά τα πράγματα και άμα ακόμα άνθρωποι γύρω σας επιμένουν και πρέπει να τους ενημερώσετε, ενημερώστε τους έτσι ώστε να υπάρχει μια σωστή ανταπόκριση, γιατί θα το δούμε. Το βλέπουμε ήδη με την άρση των μέτρων σε άλλες χώρες. Όλα αυτά ανεβαίνουν και δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να βάλουμε σε κίνδυνο τους ανθρώπους. Χθες υπήρχε μια ανακοίνωση επίσημη από γιατρούς στη Γαλλία, η οποία έλεγε
ότι είχαν κάνει λάθος, ότι δεν χρειαζόμαστε μάσκες, δεν το εκτιμούσαν. Μάλιστα, ένας από αυτούς, από τους μεγάλους υπεύθυνους, αυτός πίστευε ότι δεν θα πάμε ποτέ σε εγκλεισμό και παραδέχτηκε το λάθος του. Και τώρα ξαφνικά όλοι αυτοί μας λένε ότι οι μάσκες θα ήταν καλό να είναι υποχρεωτικές για όλες τις μετακινήσεις που έχουμε στη Γαλλία. Για να καταλάβετε, προς το παρόν, το γαλλικό κράτος είναι ικανό να δώσει 5 εκατομμύρια μάσκες και στη Γαλλία είμαστε 67 εκατομμύρια. Άρα η εξήγηση τώρα είναι αυτό που σας είχα πει εδώ και καιρό, είναι ότι δεν έλεγαν ότι η μάσκα ήταν υποχρεωτική, γιατί ήξεραν ότι δεν μπορούν να την παρέχουν και τώρα που καταφέρουν να παράγουν, τώρα αρχίζουν να λένε ότι θα ήταν καλό να είναι υποχρεωτική. Άρα αυτά σας τα λέω, γιατί βλέπετε τα πράγματα μπορούμε να πούμε ότι αλλάζουν συνεχώς, για να μην πω καθημερινώς. Άρα είναι καλό να είστε προσεκτικοί, να αναλύετε όλα αυτά τα δεδομένα και αυτά που συζητάμε εδώ, να τα δείχνετε και σε άλλους, έτσι ώστε να μην νομίζουν ότι απλώς είναι η αίσθησή σας, γιατί είναι πολύ βαριά θέματα.